Χαμόγελα ικανοποίησης και χαρά σήμερα για πολλούς υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων που είδαν τους σκόπους τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να δικαιώνονται. Η σημερινή ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής σε ΑΕΗ και ΤΕΗ έβαλε τέλος στην αγωνία εκατοντάδων υποψηφίων, ενώ για ορισμένους αποτέλεσε απλά την επιβεβαίωση της επιτυχίας τους μετά και τη δημοσιοποίηση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων τον περασμένο Ιούνιο. Ο Νίκος Ουρανίτσας, ο πρώτος των πρώτων στη Μαγνησία με βαθμολογία 19.697 μόρια, πέτυχε την εισαγωγή του στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ήταν και η πρώτη του επιλογή. Στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης πέρασε η Ανατολή στο Φοριάδη, που συγκέντρωσε την δεύτερη ψηλότερη βαθμολογία στη Μαγνησία. Πρώτη μου επιλογή ήταν η στρατιωτική ιατρική στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή δεν πέρασα τα στρατιωτικά, τελικά περνάω στην ιατρική στη Θεσσαλονίκη. Το ότι πέρασα στη σχολή που ήθελα και μόνο, εντάξει, άσχετα η πόλη, αλλά η σχολή που πέρασα, αυτό και μόνο με χαροποιεί. Το ότι είναι κάτι βέβαιο, δεν είναι τόσο μια σχολή η οποία δεν ξέρει τι θα κάνει στο μέλλον. Πάνω κάτω οι περισσότεροι γιατροί βολεύονται και εφόσον μου αρέσει αυτό το επάγγελμα, πιστεύω πως θα τα πάω σε καλύτερα μπορώ. Ο Δημήτρης Γιαννακούλας από την Αγριά με 19.350 μόρια εξασφάλισε την είσοδό του στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, που ήταν και η πρώτη του επιλογή. Δεν είχα κάποιο άγχος για τις βάσεις, γιατί ήμουν αρκετά παραπάνω από την Οδοντιατρική. Σίγουρα ήταν λίγο περίεργο το ότι έπεσαν τόσο πολύ κάποιες σχολές, γιατί εντάξει το παρακολούθησα. Οι κόποι μου ανταμείφθηκαν με την επιλογή μου και το ότι πέρασα, οι θυσίες που έκανα, αν και όχι υπερβολές θυσίες. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το ποσοστό εισαγωγής στις σχολές ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους υποψηφίους του νομού και αγγίζει το 80%. Έχουμε ένα ποσοστό επιτυχίας πάνω από 77%. Η όλη ανησυχία που προέκυψε με τις βάσεις και με τις επιδόσεις των μαθητών κτλ. Νομίζω ότι ήταν αδικαιολόγητη. Πρέπει να πει ότι δεν έχει μια χρονιά με την προηγούμενη χρονιά σχέση, δηλαδή δεν αποκλείει μαθητές από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό φάνηκε και τώρα πλέον. Απλώς μένει να δούμε και σε ποιες σχολές και να δούμε πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία, δηλαδή να δούμε πώς πήγαν σε σύγκριση με πέρυσι μαθητές, αναφορικά με τις επιλογές τους και τις σχολές που πέτυχαν.